αναζητούσαν την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή, στιβαγμένοι για πολλές ημέρες σε ένα σκάφος λίγων μέτρων με προορισμό την Ιταλία. Όμως οι συνθήκες διαβίωσής τους δεν μπορώ να τις χαρακτηρίσω ως σωστές. Ήταν στριμωγμένοι πολύ και πολύ βρώμικα, ας το πούμε, ήταν οι χώροι. Η περιπέτεια για 750 μετανάστες που, αφού πλήρωσαν πολλές χιλιάδες δολάρια κατά κεφαλήν στους δουλέμπορους και απέπλευσαν με προορισμό τα παράλια της Ιταλίας, έληξε έστω και προσωρινά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, οπότε και ξεκίνησε η σταδιακή επιβίβασή τους στο λιμάνι της Ιεράπετρας και αφού προηγουμένως ολοκληρώθηκε ο πρώτος ιατρικός έλεγχος πάνω στο δουλεμπορικό. Και εξέταση κλινικά από 15 γιατρούς όλων των επιβατών. Η επιχείρηση ήταν τεράστια, είχε ξεκινήσει από τα χαράματα. Είναι σημαντικό στο ότι περίπου υπολογίζουμε 100 παιδιά, από τα οποία θα εμβολιαστούν σε συνεργασία με το Κελπνό, διότι ο κίνδυνος της πολιομιελίδας είναι σημαντικός. Πέραν του free Ebola δεν υπάρχει απειλή για τη δημόσια υγεία. Δεν υπάρχει μεταδοτικό νόσημα, δεν δικαιολογείται ανησυχία του τοπικού πληθυσμού. Τον πλήρη συντονισμό για την ασφαλή μεταφορά των εκατοντάδων μεταναστών είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Γενικός Γραμματέας Προστασίας του Πολίτη, ενώ στο λιμάνι βρίσκονταν κλιμάκια της πυροσβεστικής, του λιμενικού, της αστυνομίας, του Κελπνό, του ΕΚΕΠΗ, με την υποστήριξη του Δήμου Ιεράπετρας, της Εκκλησίας, εθελοντικών ομάδων και απλών πολιτών. Αυτό είναι το μεγαλύτερη διάσωση που έχει γίνει στην Ελλάδα και έχω την εντύπωση και σε όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Άρα λοιπόν και εδώ δίνουμε εκστάσεις. Ενώ στην προβλήτα με αίτημα της ελληνικής αστυνομίας υπήρχαν και μεταβραστές από το Ιράκ, τη Συρία, την Αίγυπτο και το Πακιστάν που μένουν μόνιμα στην Κρήτη. Όπως μίλησα με δύο άτομα που βγήκαν έξω, ότι είναι οι περισσότεροι είναι Σύριοι, υπάρχει και από ανθρώπους από το Ιράν και Ιράκ. Προς το παρόν αυτά ξέρω. Προσπαθώ να μπω και εγώ μέσα να βοηθήσω την κατάσταση. Ενώ χρειάστηκε η μεταφορά στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και της Ιεράπετρας περισσότερων από 20 ατόμων, μεταξύ αυτών και μιας νεαρής εγγύου, στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης βρήκαν τελικά προσωρινό καταφύγιο οι εκατοντάδες μετανάστες. Η πλευρά τη δική μας είναι πώς θα παρέχουμε αυτά τα αναγκαία αγαθά που χρειάζονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αγοράζοντας κάποια πράγματα που χρειάζονται από το πετρέλαιο, από διάφορα άλλα που, για την διατροφή. Ο Δήμος Ιεράπετρας είναι υπεύθυνος για την διαμονή τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες των μεταναστών εδώ στο κλειστό γυμναστήριο, ενώ τα υπόλοιπα έξοδα έχουν αναλάβει από κοινού η Περιφέρεια Κρήτης, η Εκκλησία αλλά και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως. Συντόνια, πετσέτες, κουβέρτες, τέτοια πράγματα. Ο προϋπολογισμός έχει παιδικά, ανδρικά, γυναικεία και φέραμε και κάποια τρόφιμα ό,τι μαζέψει. Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται από την Περιφέρεια, από την Εκκλησία και χρηματικά από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Δηλαδή το κλειστό γυμναστήριο είναι σύγχρονο, καινούριο, με επάρκεια λουτρών, με επάρκεια από τουαλέτες. Οι συνθήκες υγιεινής ήδη χλωριώνονται τα πάντα. Το κλιμάκιο ειδικών αποστολών του λιμενικού σώματος προχώρησε σε συλλήψεις δουλεμπόρων που τις επόμενες ώρες θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ όπλα δεν βρέθηκαν πάνω στο δουλεμπορικό σκάφος. Το μεσημέρι, ωστόσο, εκδηλώθηκε μίνι ανταρσία από μια μικρή ομάδα μεταναστών που αρνήθηκε να μπει στο πλωτό του λιμενικού και ζητούσε να προωθηθεί στην Ιταλία, όπου ήταν και ο τελικός προορισμός. Όσοι προέρχονται από εμπόλεμα κράτη είναι πρόσφυγες και μπορούν να κινηθούν ελεύθερα για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να καταγραφούν στο κράτος που αποβιβάζονται. Οι Σύριοι θα απελευθερωθούν αμέσως σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και θα μας μείνουν οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν θα είναι τόσοι πολλοί. Γύρω στους 500. Και 500, αν είναι πάλι, θα πρέπει να γίνει κατανομή και σε άλλη πόλη. Εκτός από τους Σύριους, στο δουλεμπορικό υπήρχαν Αφγανοί, Ιρακινοί αλλά και Ιρανοί, για τους οποίους δεν προβλέπεται διαδικασία προσφύγων, αλλά η προβλεπόμενη πορεία τους είναι η επαναπροώθηση στη χώρα προέλευσης. Να σημειωθεί πάντως ότι κατά την επιχείρηση της αποβίβασης στο χώρο της Αποβάθρας, κατέβηκαν τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα για το νοσοκομείο της Ιεράπετρας και διαμαρτυρήθηκαν έντονα με πάνω και συνθήματα για την υποστελέχωση του νοσοκομείου. Με τον διπεάρχη κ. Γρηγοράκη να δέχεται τα πειρά τους και να αποχωρεί ενοχλημένος.